Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα ρίξουμε μαζί άλλη μια ματιά στι αγορέ. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι πεντητικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει. Και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικέ ή νομικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Από τους 11 κλάδους του 11 κλάδου του SP, 5 έκλεισαν στο πράσινο με οδηγό την άνοδο άνω του 2% τη ενέργεια. Τα καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη βρέθηκαν στην κορυφή των χαμένων. Μετά από αρκετά άσκαμπα ανεβάσματα, οι δείκτε έκλεισαν στα κόκκινα, μια και τελικά ο φόβο κυρίευσε στου επενδυτέ. Συγκεκριμένα, ο SP500 είχε σε μείωση πτώση 0,29%, ο Dow Jones έπεσε 0,55%, ενώ ο Nasdaq ήταν ο καλύτερο από όλου με οριακή πτώση 0,04%. Κατά βάση, όλο αυτό προκλήθηκε από τον φόβο των αγορών για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από την Fed στην επόμενη συνεδριασή τη. Και αυτό επειδή η αγορά εργασία των ΗΠΑ παραμένει ισχυρή. Το ποσοστό ανεργία μειώθηκε ελαφρώ. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Στο 3,6% από 3,7% του Μαου. Οι νέοι μισθοί τον Ιούνιο ανήλθαν στου 209.000, πολύ χαμηλότερα από του 225.000 που περιμέναν οι αναλυτέ και του 306.000 που ήταν το Μάιο. Γενικά πάντω, όσο η αγορά εργασία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική, δηλαδή δεν γίνονται απολύσει, σημαίνει πω οι εταιρείε αντέχουν ακόμα μεγαλύτερη. Οικονομική πίεση. Άρα, η Fed έχει περισσότερε πιθανότητε να αυξήσει όντω τα επιτόκια. Γι' αυτό και αυτό το διάστημα, όταν τα αποτελέσματα εργασία είναι καλά, δηλαδή οι άνθρωποι δεν χάνουν τι δουλειέ του, τα χρηματιστήρια πέφτουν. Δεν είναι όμορφο, είναι αυτό που είναι. Και πάμε τώρα στο juicy κομμάτι του σημερινού βίντεο. Η Alibaba εκτοξεύτηκε απρόσμενα 8% μέσα σε μία μέρα. Και όλα αυτά ενώ έφαγε πρόστιμο. Εντάξει, δεν το έφαγε η ίδια, αλλά η θηγατρική τη εταιρεία Ant Group. Και δεν μιλάμε για μικρό ποσό. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Η κεντρική τράπεζα τη Κίνα κατηγόρησε την εταιρεία για παραβιάσει νόμων εταιρική διακυβέρνηση, προστασία των καταναλωτών και ξεπλήματο μαύρου χρήματο. Η Alibaba κατέχει το 33% τη Ant Group και η εισαγωγή τη ίδια τη Ant Group στο χρηματιστήριο είναι πλέον πιθανό να ξαναβρεθεί στο τραπέζι. Η Τράπεζα τη Κίνα ανακοίνωσε πω μετά το πρόστιμο έχουν λυθεί τα περισσότερα προβλήματα και ο ρόλο τη πλέον θα είναι αυτό τη ομάλη εποπτεία. Και κάπω έτσι, α το πούμε, η μαμά εταιρεία τη καπούλαρε. Ή κάπω έτσι το ερμήνευσαν οι αγορέ τουλάχιστον. Και ίσω γι' αυτό είδαμε και τόσο μεγάλη άνοδο. Εμένα πάντω συνεχίζει να με προβληματίζει. Για όσου τώρα θέλουν να επενδύσουν στην Alibaba, αυτή φυσικά είναι διαθέσιμη στη Freedom 24 που είναι και ο χορηγό του σημερινού βίντεο. Γιατί μπορεί μόλι να είχε μια σημαντική αύξηση αλλά παραμένει σημαντικά κάτω από τα ιστορικά υψηλά της. Και περνάμε τώρα στο νέο ανταγωνιστή του Twitter, το MetaThreads, το οποίο έσπασε τα ρεκόρ και έγινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή στην ιστορία, ξεπερνώντα ακόμα και το ChatGPT. Για όποιον δεν γνωρίζει, η καινούργια αυτή εφαρμογή του Mark Zuckerberg είναι πρακτικά μια κόπια του Twitter. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στι 6 Ιουλίου και μέσα σε δύο μόλι ημέρε έχει 70 εκατομμύρια χρήστε. Και σκεφτείτε πω λόγω κανονισμών δεν είναι καν διαθέσιμο στην Ευρώπη. Ακόμα. Το πολύ θετικό χαρακτηριστικό του νέου αυτού που των social media είναι πω ο λογαριασμό δημιουργεί δημιουργείται αυτόματα με τη σύνδεση του Instagram account που οι περισσότεροι ήδη έχουμε. Συν ότι μπορούμε να μεταφέρουμε τα άτομα που μα ακολουθούν και ακολουθούμε απευθεία από το Instagram εκεί. Virality effect με τη μία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για την Meta. Μπορεί να αυξήσει του χρήστε τη, άρα και τα επιπλέον εσοδά της, με τεράστιου ρυθμού. Και έχει ήδη όλη την απαραίτητη υποδομή τόσο για να αξιοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών, όσο και για να σερβίρει άμεσα τι καλύτερε διαφημίσει. Πρακτικά αυξάνει τα με μία κίνηση μάτ. Και όλα αυτά ενώ φέτο η τιμή τη συμμετοχή τη είναι ήδη σε ανωδική τροχιά. Όπω πάντα, αν τα βίντεο μα σα έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σα λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πω χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε πρωί στο inbox σα, κατεγγράψτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε γράψεις στο newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.